Άντε να πω τώρα. Να σου πω. Είναι αργά και αν είναι πήγουν. Καλά, αλλά κάνε γρήγορα γιατί έχω πολύ ώρα ξεπόπια. Δύο δευτερόλεπτα, δύο δευτερόλεπτα. Έχει αποκόπτυψη, άμα. Παρακαλώ. Έρχομαι και πάλι να σας πω τα νέα από το μέτωπο. Ο Μένιος εξόριστος, αφού η κυρία Λαμπρινή τον πέταξε έξω με τις κλωτσιές και δεν δέχεται ούτε να ακούσει το όνομά του. Εγώ, στα χειρότερά μου, εκεί που νόμιζα πως είχα πιάσει πάτο, διαπίστωσα πως το βάθος είναι αμέτρητο. Έχω καταντήσει το όνειδος του ανδρικού φίλου. Η Χριστίνα δοκιμάζει τα πάντα για να καταφέρουμε να κάνουμε έρωτα, αλλά το μόνο που κάνει κούκου στη σοφίτα είναι το ξυπνητήρι. Από το άγχος έχω καταντήσει ο ευνούχος του παλατιού και τα νέα της ανικανότητάς μου έφτασαν δυστυχώς και έξω από το παλάτι. Άρχισαν να με δουλεύουν και στο πολιτιστικό κέντρο. Κάποιοι βέβαια θέλησαν να βοηθήσουν, αλλά ο Νίκος πανηγύρισε σαν να πήρε ομάδα του το Champions League. Και το χειρότερο, το πανηγύρισε μαζί με την κυρία Λαμπρινή, η οποία ασφαλώς δεν έχασε ευκαιρία. Και μετά την παράσταση, μας τον έφερε μέσα στο σπίτι, λέγοντας πως ο καημενούλης έπρεπε αναγκαστικά να μείνει μαζί μας. Μόνο ο Φιλότας και η Πελαγία παίρνουν καλά σε αυτό το σπίτι. Ο παππούς στάθηκε τυχερός και κέρδισε αρκετά χρήματα στο λαχείο, ώστε οι δυο τους να ζουν έστω και για λίγο καιρό βασιλικά. Και για να μην χαλάσουν οι νόμοι της παγκόσμιας ισορροπίας, όση τύχη είχε ο παππούς, τόση γκαντεμιά έπεσε πάνω μου. Αφού η κυρία Λαμπρινή αποφάσισε να με εξουδετερώσει για άλλη μία φορά. Παρακαλώ. Ο κύριος Σαβίδης. Μάλιστα, ο ίδιος. Ο Σαβίδης, ο Γεράσιμος, ο λογιστής. Μάλιστα, ποιος είναι? Κύριε Σαβίδη, από το νοσοκομείο Κάτι σας τηλεφωνώ από τα επίγοντα περιστατικά. Τι συμβαίνει? Βρήκαμε το τηλέφωνο σας στις πρόσφατες κλήσεις του κινητού του κυρίου Φραγκεδάκη. Ο Ντίνος. Τι έγινε, είναι καλά? Κύριε Σαβίδη, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ο φίλος σας είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι. Η κατάστασή του είναι σοβαρή, αλλά μάλλον είναι εκτός κινδύνου μάλλον. Μάλλον? Όταν εννοείται μάλλον? Μάλλον εννοούμε, για να το πούμε και επιστημονικά, το προλαβαίνετε, δεν το προλαβαίνετε. Τι? Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουμε με δικούς του ανθρώπους. Εσείς, άμα θέλετε, μπορεί να έρθετε τώρα στο Κάτι στα επίγοντα περιστατικά να τον αποχαιρετήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έρχομαι αμέσως. Όχι ρε γαμώτο, όχι ρε γαμώτο. Τι έγινε, παιδάκι μου? Ο Ντίνος χτύπησε με το μηχανάκι. Και του το έλεγα τώρα να μην κάνει κι εσύ κολοσφίνες. Είναι σοβαρά? Χαροπαλεύει. Τι? Σίγουρα τώρα. Τι να σου πω τώρα, έτσι μου πάνε και εμένα. Δεν παίρνει και αυτό το κολοπατελόνι, γαμώτο. Χαμού. Άρε Ντίνο, και στο φώναζα και στο έλεγα. Μην κάνει φίνες με αυτή την IV. Πάω στο νοσοκομείο, θα σε πάρω τηλέφωνο από εκεί. Γαμώτο. Ελεύθερο το παιδί, όρμα! Τι κάνει το μωράκι? Το μωράκι θέλει παρέα. Έλα μέσα. Είσαι σίγουρη? Ναι, μωρό μου. Από την αρχή το ξέρω ότι είσαι εσύ. Κλείς την πόρτα και έλα εδώ. Θα γίνει Batman, ολόκληρος ήρωας και χάσει τη μιλιά σου? Όχι βέβαια, μωράκι. Η ιστορία να τη βγάλω ή να τη φοράω την ώρα του πολέμου? Το μόνο που πέτυχες ήταν ο πόλεμος. Ορίστε. Σιγά! Όλα θα με σπάσω. Και μετά θα σου σπάσω και το κεφάλι. Και μετά θα σπάσω και το κεφάλι της μάνας σου. Όπ, σιγά μωρά και σιγά. Κυρία Λαμπρινή δεν ευθύνεται για τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η μάνα μου ευθύνεται για όλα. Ακόμη και για το τσουνάμι. Κάνε τα πουλάκια μου. Να τι ναι. Και έλεγα πως άργησε. Παίζετε ερωτικά παιχνιδάκια? Ναι. Θέλεις να έρθεις και εσύ να παίξουμε όλοι μαζί, θα γελάσουμε. Άντε καλή, τι χαζένε, αυτά είναι για τα ζευγάρια. Να σας πω, μην χασομεράτε εδώ κάτω στο σαλόνι. Πάτε πάνω μου, κάνετε ένα εγγονάκι. Τι?
έχεις εσύ, αγόρι μου, γιατί χτυπιέσαι τροχονόμος. Αδερφή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πού είναι τα επίγοντα περιστατικά? Στο Γενικό Κρατικό, στη Μεσογείον. Πού? Δεν εφημερεύουμε εμείς απόψε, κύριε. Μα φαβά δεν με πήραν τηλέφωνο από τα επίγοντα περιστατικά. Κάποιο λάθος τα κάνατε. Συγγνώμη, δεν σας έφεραν σήμερα ένα νεαρό από ατύχημα με μηχανάκι? Πολλούς νεαρούς και πολλά μηχανάκια, κύριε, αλλά όχι απόψε. Σας είπα, δεν εφημερεύουμε εμείς απόψε. Με συγχωρείτε. Ωραία. Κατάλαβα ποιος είναι πίσω από όλα αυτά. Εγώ! Η Μανούλα! Θα έκανε ποτέ η Μανούλα τέτοιο πράγμα? Ναι, θα έκανε. Έχει κάνει και χειρότερα. Ωραία λοιπόν. Εγώ το έκανα, το παραδέχομαι. Αλλά γιατί το έκανα? Για το μέλλον σου, για να είσαι εδώ ευτυχισμένη. Πες καλά, κοπέλα μου. Να με δεις ευτυχισμένη με τον Batman. Αφού αυτή είναι η φαντασίωσή σου. Μου. Πάλι κρυφά ακούγες? Θα παίξω απ' έξω. Έσκος! Αυτό έχω να σου πω. Εγώ για το καλό σου το έκανα. Εσείς τον κάνατε έτσι στο Γεράσιμο. Καλά λέει αυτός πως κάθε φορά κάποιος από σας στέκεται έξω από την πόρτα μας. Πώς θες να λειτουργήσει μετά? Και να λειτουργήσει για καλό θα είναι. Φαντάζεσαι να κάνετε παιδάκι και να βγει κομούτσουνο σαν αυτόν? Τι θα το κάνουμε μετά? Έχει ψοφήσει και ο Ηρώδης. Συγγνώμη! Ακούς τι λες? Και εσύ δεν τρέπεσαι, ρε, ολοκληρός γάιδαρος, να κάτσε και να συμμετάσχεις στις αχλαμάρες της μάνας μου? Τι συμβαίνει, καλέ? Γιατί φωνάζετε έτσι? Άσυρας και εσύ, ρε Ασημάκη! Χριστέ μου, ο Μπάτμαν! Ποιος Μπάτμαν, ρε Ασημάκη, ο Νίκος είμαι! Ο Νίκος! Ώστε τελικά εσύ είσαι ο Μπάτμαν! Απίστευτο, ο Μπάτμαν είναι Έλληνας! Μπάτμαν. Τι γίνεται εδώ? Τίποτα, αγάπη μου. Καρναβαλιστές, μην δίνεις σημασία, εσύ. Πάμε πάνω να κοιμηθούμε εμείς. Το ξέρεις εσύ πως ο Νίκος είναι ο Batman? Έλα. Έλα. Πλάκι μου. Άντε, να πας πάνω, να ξεκουράσεις το μυαλουδάκι σου, δεν αντέχει πολλά. Καλή νύχτα. Εγώ με σένα, μου λες. Ολόκληρη υπερπαραγωγή έστησα και πατώσαμε. Ούτε ο Σπίλμπεργκ δεν θα είχε τόση φαντασία. Κυρία Λαμπρινή, η Χριστίνα τον αγαπάει το Γεράσιμο. Λοιπόν, ώρα να το παρατήσουμε. Τι λες, και να τα παρατήσουμε? Να αφήσω εγώ την κόρη μου να παντρευτεί αυτό το μισερό? Ξέρεις με ποιαν μιλάς? Λέτε να μην ξέρω. Έχω άλλο σχέδιο, μη σε νοιάζει. Όχι, όχι, όχι πάλι, κυρία Λαμπρινή. Άσε με να διασταυρώσω μία πληροφορία που θέλω. Και θα σε ξαναρίξω πάλι στη μάχη. Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Μετά τα παψινό που μου έκανε η μάνα σου, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, συγγνώμη, δεν μπορώ! Ας την αφήσουμε τη μαμά μου, ρε μωρό μου. Είμαστε δυο μας. Είμαστε μόνοι πάνω στη γη. Δεν υπάρχει, μαμά μου. Δεν υπάρχει, ε? Όχι, μωράκι μου. Είμαστε δυο μας. Μόνοι. Να βγεις ένα εξωτικό νησάκι.
με το εξωτικό νησάκι. Προσπάθησε, ρε μωρό μου, να το φανταστείς. Προσπαθώ, αλλά βλέπω την κυρία Λαμπρινή να με κυνηγάει και να μου πετάει καρύδες. Καλά. Καλή νύχτα. Όχι, αγάπη μου. Εγώ είμαι. Είδες πως κατάτσα. Απ' την πολύ ταλαιπωρία κοντεύω να γιάσω. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε. Τόση κάδη σκουπιδιών υπάρχουν στην πρωτεύουσα. Στο δικό μου βρήκες να κοιμηθείς. Μωρό μου, ήρθα να αγαπηθούμε. Να σου πω, επειδή είσαι και χοντρός και δεν μπορώ να σε σηκώσω, μήπως μπορείς να μπεις από μόνος σου στα σκουπίδια. Άντε, γιατί έχουμε και δουλειές. Πολύ καλημέρα σας. Ελάτε, ρε μωρό μου, ελάτε. Σε παρακαλώ πολύ. Μια ζωή μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε, κοιμόμαστε δύο κρεβατάκι. Όλα αυτά δεν μετράνε καθόλου για σένα. Βεβαίως και μετράνε. Και εγώ δεν έχω πάει ακόμη στην αστυνομία, ρε, να σου κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά αν σε ξαναπιάσω εδώ, σου το λέω, με χειροπέδα θα φύγεις. Εγώ ό,τι έκανα στη ζωή μου, για σένα το έκανα. Σιγά, ρε, Brian Adams, θα σπάσεις καμιά χορδή. Κοίτα σε τι σημείο, ρε, μας έφερες να γροστάμε σε όποιον μιλάει ελληνικά, αλβανικά και σπαστά πακιστανικά. Πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία, στορκίζομαι. Πρώτη φορά και 50.000 που πέταξες στον υπόδρομο! Είδες τώρα. Παρεξηγείς την αγάπη μου για τα άλογα. Εγώ, ορμόμενος από φιλοζωικά αισθήματα, είπα να κάνω μια επένδυση. Αριστομένη! Παναγία, πρώτη φορά με λες έτσι. Δεν σε βλέπω να το γλιτώνεις το διαζύγιο. Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο. Όχι, ρε, αγάπη μου. Όχι διαζύγιο, σε παρακαλώ. Εντάξει, να φύγω. Να πάω στο γραφείο μου να μην σε ενοχλώ, εντάξει. Αλλά όχι διαζύγιο, σε παρακαλώ. Θα μετρήσω ως το ένα. Εάν δεν έχεις εξαφανιστεί, θα φωνάξω τώρα τα ΜΑΤ. Εντάξει, φεύγω. Λοιπόν, φεύγω να μην σε ενοχλώ. Να δεις πώς αγαπάω, ε. Εγώ τώρα φεύγω. Λοιπόν, άντε πάω να φύγω. Λοιπόν, γεια. Ορίστε. Στα τσακίδια! Θα σε φτιάξω εγώ! Όλους θα σας φτιάξω. Για το ενοικιαστήριο τηλεφωνώ. Ναι, αυτό στον τρίτο όροφο. Πότε δεν μπορούσα να το δω. Και τώρα όμως σας είναι εύκολο. Μπαμπά! Αμάν, παιδάκι μου. Με κοψοχόλιασες. Απ' τη γέννα σου έκανα τρομάκο τόσο. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Άσε κι εγώ χάλια με τον καιρό που με διώξει η μάνα σου. Οι γυναίκες. Άχρηστες. Άχρηστες και κακές. Μη μιλάς έτσι, ρε μπαμπά. Η μισή από τους γονείς μας είναι γυναίκες. Τι έπρεπε να έχω κάνει για να μην βγεις έτσι. Τι έκανα πάλι. Τίποτα, τίποτα. Εντάξει. Με συγχωρείς, παιδί μου, αλλά δεν είμαι καλά γιατί μου λείπει η μάνα σου. Και εμένα μου λείπει η Βέρα. Τι θα κάνουμε, ρε μπαμπά. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και σωστά. Έχω ιδέα. Να πάμε στο μπαρ γιατί σε λίγο θα μας τελειώσουν οι μπύρες. Βρε, κάτσε κάτω. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα να σκεφτούμε κάτι, να τις πείσουμε να μας δεχτούν πίσω. Αν πληρώναμε κάποιον να τις δείρει. Άραγε, πιανού να είσαι εσύ. Room service! Περάστε, περάστε! Να δούμε μέχρι πότε θα σε περιποιούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ηλικία σου έχουν την αξιοπρέπεια τουλάχιστον να έχουν πεθάνει. Εγώ φταίω. Μου μυρίζει πουρο εδώ μέσα ή κάνω λάθος? Πουρο εδώ μέσα αποκλείεται. Ναι,
Αυτός ο καπνός που βγαίνει από το κομωδίνο τι είναι? Εμπρισμό. Τι? Τι είναι αυτό ρε Φιντέλ? Πού το βρήκες εσύ αυτό το πανάκριβο πουρο αβάνας? Ήτανε δώρο μέσα σε μια κυριακάτικη εφημερίδα μαζί με 4 DVD και 2 κουπόνια για πρέσα σιδερώματος. Πού τα πουλάς αυτά ρε φιλότα? Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Όχι, δεν σημαίνει τίποτα το περίεργο, αλήθεια. Για να δεις πόσο πολύ τηρώ τους δημοκρατικούς θεσμούς, θα σε τιμωρήσω αφού το ανακαλύψω. Μας ψηλιάζεται. Εσύ τι λες? Εγώ σου το είπα. Πρέπει να προσέχουμε. Πώς θα κατέβω τώρα κάτω με την καινούργια πανάκριφη ζακέτα μου? Ορίστε. Τώρα ούτε καινούργια είναι, ούτε πανάκριβη. Και μόνο με παρατήσες και πινοπίδες, πινοπίδες, πινοπίδες. Το βρήκα! Αυτό είναι! Μη μου τα κάνεις αυτά ξαφνικά με ένα ρεπουλάκι μου και την καρδιά μου! Θα τη βουτήξω τη Βέρα, θα τη δέσω, θα την κατεβάσω σε ένα υπόγειο και δεν θα την αφήσω να βγει από εκεί μέσα αν πρώτα δεν μου πει ότι με αγαπάει και θέλει να ζήσουμε μαζί. Τι λες? Λέω ότι για σένα τέρμα η μπύρε σήμερα. Και πως αν θες να την πείσεις, καλύτερα να την καλέσεις σε δείπνο. Ναι. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό? Καλό μου ακούγεται. Άκου τώρα και το δικό μου το σχέδιο. Η μάνα σου ανέκαθε φοβόταν να μην μπουνε κλέφτες στο σπίτι. Λέω να πάω απόψε κιόλας, να μπω μέσα και να ανακατέψω τα πράγματα. Το πρωί που θα ξυπνήσει θα λαχταρίσει και θα με φωνάξει για προστασία. Πώς φαίνεται? Μπαμπά, είσαι μια μεγαλοφυΐα. Τώρα κατάλαβα σε ποιον έμοιασα. Δεν μιλάς πια. Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί σε είδα να φιλάς την Κατερίνα. Μα με την Κατερίνα χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει, εγώ φεύγω για Παρίσι με τη μαμά μου. Σοβαρά μιλάς? Και πότε θα ξανάρθεις? Θέλεις να ξανάρθω? Ναι, για να μου φέρεις μια φανέλα εθνικής Γαλλίας. Ποτέ δεν θα ξανάρθω. Είναι καλό? Πώς σου φαίνεται? Θα της αρέσει? Βέβαια, η τραπεζαρία μας μια χαρά είναι. Τι θες να πεις, μαμά? Κόμμα τίποτα, καμάρι μου, αλλά ρομαντικό δείπνο με πίτσα που μόλις ξεπαγώσαμε και την πετάξαμε στα μικροκύματα δεν γίνεται, λεβέντη μου. Αφού δεν έχουμε λεφτά, δεν λες πάλι καλά που βούτυξα και αυτό το κρασί από το ψιλιγατζίδικο? Ρετσίνα είναι, αγόρι μου, ρετσίνα. Α, πίτσα! Παππού, σήκω αμέσως από εκεί, από στιγμή σε στιγμή, έρχεται η Βέρα. Και λοιπόν, αυτό θα ξαναφύγει. Όποτε σε βλέπει, φεύγει. Γιατί να μην φάμε εμείς που σε έχουμε συνηθίσει και αντέχει το στομάχι μας? Μαμά, σε παρακαλώ, πάντων και πήγαινε πάνω. Έρχεται η Βέρα από στιγμή σε στιγμή. Ρομαντικό δείπνο. Αχ, τι ωραία. Καλά. Έγινε να μου προσφέρει άντρας ρομαντικό δείπνο. Καλά, στο κοπελιά. Ο Κυρανέσης σε πήγε μία φορά για σουβλάκια και αυτό μόνο και μόνο για να σε καλοπιάσει, να μην ενοχλήσει το γιο του. Η Βέρα, η Βέρα, η Βέρα, η Βέρα. Πάνω, πάνω, πάνω. Πάνω, πάνω, πάνω όλοι, πάνω. Άντε αγόρι μου και εσύ να ανοίξεις και κοίταξε να είσαι, να είσαι... Τι να είμαι? Να είσαι κάποιος άλλος, μπας και την παραμυθιάσεις την κοπέλα. Ευχαριστώ μαμά, θα προσπαθήσω. Τι χτενίζεις βρε Μπρους Γουίλις, τράβα να ανοίξεις την πόρτα, μη φύγει η γυναίκα. Πάω. Βέρα, είσαι μια κούκλα απόψε. Κάνε ψυχή παιδάκι μου, μυρίζεις. Ναι. Έφαγα λίγο σκορδόψωμο πριν που μαγείρευα. Μαγείρευες, εσύ? Ναι, μαγείρευσα. Το ξέρω πως σε εκπλήσω, αλλά έχω αλλάξει φέρα μου. Δεν μπορείς να μην πλησιάζεις τόσο όταν μιλάς, βρωμά σκορδίλα. Πάμε μέσα, σου έχω ετοιμάσει ρομαντικό δείπνο. Δείπνο? Εγώ ήρθα επειδή νόμιζα ότι θα μιλήσουμε για τα παιδιά. Για τα παιδιά θα μιλήσουμε. Κακό είναι ταυτόχρονα να απολαμβάνουμε την ιταλική μου κουζίνα. Μάλιστα. Καλά. Ας δοκιμάσουμε την ιταλική σου κουζίνα. Un
κρασάκι, αγάπη μου. Τι είναι αυτό, ρε Τσίνα. Έλα ρε μωρό μου, μη χαλάς την ατμόσφαιρα, αφού είναι όλα τόσο όμορφα. Άργησες. Είχε πολύ κίνηση η μωρά μου. Πάντως εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά να τρέχουμε σαν τα 15χρονα στα ξενοδοχεία. Μας πάρει και κανένα μάτι, εσύ που είναι και πεταμένα λεφτά. Τέλειωσες. Ναι. Τώρα που το καλοσκέφτομαι βέβαια. Δεν είναι κακό να... πετάμε λεφτά από κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, δεν μου πες τη γνώμη σου για τη μαγειρική μου. Ωραία η πίτσα. Σαν να τρώω παλιό δίσκο το Rolling Stones μαζί με το εξώφυλλο. Έπρεπε να την έχεις ξεπαγώσει πριν την πετάξει μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Το είπα εγώ να τον βοηθήσω να μαγειρέψει, αλλά μου το έπαιζε ρατατούλης. Άκουτα τώρα, δέφα! Μαμά! Καλά, δεν σε έχω πει να με αποκαλείς μαμά μπροστά σε ξένο κόσμο. Χειρότερο, θα νομίζω ότι έχουμε βιολογική σχέση. Τι? Τι κάνεις, βέρα κουκλίτσα μου, καλά είσαι? Το παλεύω, κυρία Λαμπρινή μου. Με έχει βαρέσει και λίγο η ρετσίνα στο κεφάλι. Ωραία, πότισε την κι άλλο. Μόνο αν γίνει dear legs, ελπίδες. Εγώ θα είμαι πάνω, ε! Αν με χρειαστείτε. Λίγο κρασάκι ακόμα, αγαπούλα. Α, παπά, δεν αντέχω, αλερετσινέ, έχω γίνει σαν πεύκο. Καλέ, πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Το άλμπουμ του γάμου μας. Ασημάκη, δεν έχω όρεξη τώρα, σε παρακαλώ. Κοίτα, κοίτα τι όμορφη που είσαι με την κυλίτσα φουσκωμένη. Όπου, πιτσιρίκια είμαστε. Πιτσιρίκια. Εγώ όμως από τότε ήξερα πως είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Love me tender. Love me sweet. Αχ, μόνο για ήκτο είσαι Γεράσιμε. Με μένα η Χριστίνα θα ούρλιαζε ήδη. Τι συμβαίνει, αγαπούλα μου, είσαι καλά? Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά, μια χαρά. Εκτός πάλι αν φταίει το γαριδάκι σου. Γιατί η Χριστίνα είχε συνηθίσει τον πύργο μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τι είπες, ρε μωρό μου? Δεν είμαι καλά. Τι έχεις? Σκέφτομαι τον Νίκο. Είσαι μαζί μου στο κρεβάτι και σκέφτεσαι τον Νίκο? Ναι. Δηλαδή, όχι έτσι όπως το καταλαβαίνεις. Απλά σκέφτομαι ότι με τον Νίκο κάνατε πολύ καλό σεξ. Αλλά ρε αγαπούλα μου, τώρα κάθεσαι και σκέφτεσαι το σεξ που έκανα με τον Νίκο. Ήταν καλός. Λέγε, ήταν καλός. Δεν υπάρχει λόγος να σου το πω αυτό. Άρα ήταν καλός. Και για να μην το λες εσύ, ο τύπος ήταν επαγγελματίας. Γεράσι με, ηρέμησε. Τι παρακαλώ, Χριστέ μου. Παρανταγωνιστώ ένα πορνοστάρ. Μπορείς να ηρεμήσεις και να κάνουμε αγαπούλα. Όχι! Δεν μπορώ με τίποτα. Μάλιστα. Πληρώσαμε ξενοδοχείο για να κάνω πάλι κρύο ντουζ. Με μένα έκανε πάντα ζεστό ντουζ. Βέβαια, ξέρεις, για να ξεδερώσεις και να αρχίσουμε δεύτερο γύρο. Αυτό πάλι τι είναι? Σ' αρέσει, μωρό μου? Ναι, αλλά τι είναι? Είναι ένα καταπληκτικό σπίτι που βρήκα στο Παρίσι σε πολύ καλή τιμή. Και τι το θέλεις εσύ το σπίτι στο Παρίσι, Ασημάκη? Το θέλω για μας. Για σένα, εμένα και τα παιδιά. Θα πολιτογραφηθούμε Παριζιάνοι. Σκέφτομαι ακόμα και να πολιτευτώ. Θα ξεκινήσω από δήμαρχος Παρισίων και στο τέλος θα γίνω ο νέος Σαρκοζή. Ο νέος Κλουζό θα γίνεις, ηλίθιε. Ρε Βέρα. Άκου να σου πω. Στο Παρίσι θα πάω εγώ με τα παιδιά μου. Και εσύ θα μείνεις εδώ, το καταλαβαίνεις? Σου δίνω 1000 ευρώ να τον πάρεις μαζί σου στο Βούρλο. Άσε με στη δυστυχία μου και εσύ, ρε φιλότα. 2000. Όχι. Με 3000 προσλαμβάνω κάποιον να τον καθαριστεί να σε κάνω σένα. Καλή χθαση, Μάκη. Και μη με συνοδέψεις. Ξέρω πώς να φύγω από εδώ μέσα.
Καλή νύχτα, αγαπούλα μου. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε τελευταία φορά για να τα εμπεδώσετε. Μπουκάρουμε μέσα στο σπίτι και τα κάνουμε όλα λίμπα. Πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι έχουν μπει μέσα κλέφτες. Δεν κλέβουμε όμως τίποτα, θα σας σπάσω τα κεφάλια. Εντάξει, απλώς ανακατεύουμε τα πράγματα. Έπιπλα, κομωδίνα, συρτάρια, ό,τι άλλο σας πω. Κάνουμε τελείως αθόρυβα γιατί ο Φιλότας λαγοκοιμάται. Τελειώνουμε σε 5 λεπτά και φεύγουμε ήσυχα ήσυχα. Το έχουμε. Προλαβαίνουμε να περάσουμε και από το δωμάτιο της Πελαγίας. Να αφήσω ένα λουλουδάκι. Όχι, βρε ηλίθεια, θα σε καταλάβει. Γιατί? Γιατί είσαι ο μοναδικός άντρας στον πλανήτη που θα πρόσφερε λουλούδι στην Παλαβή. Καλά, ντε. Λοιπόν, έτοιμοι. Πάμε. Βρίσκει μέσα. Σε όλες τις ταινίες οι πόρτες ανοίγουν αμέσως με το λωστό. Γιατί δεν ανοίξεις μηχανικά σου τα κλειδιά? Γιατί θέλουν να φανείς αληστεία, ηλίθιε. Σ' αληστεία. Οπα. Την άνοιξα. Μπράβο. Μπράβο. Μήπως να σου σκεφτώ σοβαρά σαν επαγγελμα αυτό. Θα με πάρεις και εμένα μαζί. Μας κάσε. Λοιπόν, εμείς οι δύο μπουκάρουμε. Εσύ κάτσε έξω και κρατάς ήλιες, εντάξει. Άντε πάμε. Δεν θα φύγω, ρε παιδάκι μου. Τι δεν κατάλαβες καλά από αυτά που είπα? Είπαμε. Εμείς οι δύο μέσα, εσύ έξω φλασίες. Την τύχη μου μέσα. Λοιπόν, ακολούθα. Κατέβουμε τα συρτάρια και δεν βουτάμε τίποτα. Οκ. Λαθόρε. Τι είπα μόλις τώρα? Δεν βουτάμε τίποτα. Καλά, πάντως αυτό το τασάκι εμένα πάντα μου άρεσε. Σκάσε. Θα ανακατέψεις τα συρτάρια και θα αφήσεις έντονο το στίγμα του αχόρταγου ληστή. Κοίτα εμένα. Κρέκαμε. Να χρυφτούμε, έλα. Αν είναι να πάμε φυλακή, τουλάχιστον να αρπάξουμε τίποτα. Σκάσε, για να σκοτώσω και θα πάω εγώ φυλακή. Τι κάνουμε, βγαίνουμε. Βγαίνουμε, βγαίνουμε. Λοιπόν, θα πάμε να κουβαλήσουμε την τηλεόραση στην εξώπορτα. Θέλω να δώσουμε την αίσθηση ότι παράτησαν εκεί ληστές τελευταία στιγμή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλά, δεν πειράζει. Κουβάλα και μία ρεύνα. Κρίτσου, κρίτσου, κάτω, κάτω. Αχ, αχ, το μωράκι μου. Κοίτα το με το νυχτικούλι του, έτσι μου έρχεται. Να το κρατήσω, ηλίθεια. Πόσο καιρός θα κάνει σεξ? Σεξ. Καλά, άστο. Πολύ πέρασε αυτό με τα μεσονύχτια γάλα εδώ μέσα. Γι' αυτό ξοδεύουμε τους λεφτά. Τι κάνουμε, βγαίνουμε? Ναι, ναι, αλλά βγαίνουμε, βγαίνουμε. Άντε να τελειώνουμε. Για τη νύχτα έχει πολύ κίνηση εδώ πέρα. Τι λέει, τι κάνουμε? Παιδιά μου! Σκάσε, ρε! Σκάσε και δύο! Εσύ τι κάνεις εδώ? Δεν σου παραμείνεις έξω, κρατασίες. Παριόμουνα. Ακούσα αυτό? Εγώ το άκουσα. Τι λες, να μπήκανε κλέφτες? Να. Λοιπόν, να κρυφτούμε, να κρυφτούμε. Θα πάθει η καρδιά μου εδώ μέσα. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε. Πού πάζει? Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Αφού δεν θα αρπάξουμε τίποτα, τι κάνω κι εγώ? Μπράβο, ρε. Ωραία, είστε και δύο. Τώρα θα πεθάνεις, ρε.
Σωμάτα ηλίθιε! Βλωμένε σωμάτα! Παπά! Παπάκια ηλίθιε! Μόνο εσύ με λες έτσι! Τι κάνεις εδώ! Κλέβεις! Τι λες βρε ηλίθιε! Βρε ντροπή του ανθρωπίνου είδους, τι λες! Το μεσημέρι όταν βρεθήκαμε δεν σου είπα ότι θα οργανώσω μια ληστεία για να τρομάξουμε τη μάνα σου! Θέλουμε να τρομάξουμε τη μάνα του παιδιού από εδώ! Αγαπούλα μου, τι κάνεις! Κατά είμαι! Διαζύγιο! Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά στο όλο σχέδιο. Εγώ πάντως στη θέση σου δεν προχωρούσα με τη ληστεία. Μάλλον δεν θα το πιστέψεις τώρα, ε? Εμείς οι δύο αποκλείεται να είμαστε συγγενείς. Δεν γίνεται. Καλημέρα, παιδί μου. Γεια σας μας και εσύ, ρε πατέρα. Κερατό μου, πρωινιάτη. Τι έγινε, καλέ? Δεν μας παρατάς κι εσύ νευράκια πρωί-πρωί? Ναι, γιατί, τραβάς κανένα ζόρι? Έχεις και καιρό να κάνεις σεξ. Το ζεις και το ξέρεις. Πλάκα, πλάκα, λείπει ένα δασάκι. Βράζει η μάνα σου σήμερα. Φύρα 7 μιλάμε. Λογικό είναι, της λείπει ο μπαμπάς. Καλημέρα. Ναι, καλά. Φελάκι μου. Μαμά, είσαι καλά? Στα καλύτερα μου, δεν με βλέπεις? Εγώ νομίζω πως ήρθε η ώρα να επιστρέψει ο μπαμπάς στο σπίτι. Ποτέ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ! Και μην το ξανακούσω, θα κάνω τσουνάμι! Ωραία. Αφού δεν θα ξανάρθει ο Μένιος, μπορώ να πάρω τα μποξεράκια του. Πάω να βοηθήσω τα παιδιά μου να φτιάξουν τις βαλίτσες τους. Φεύγουν για Παρίσι? Ναι. Δεν είμαι καλά, μαμά. Γιατί, παιδί μου, τι έχεις? Έλατε. Πώς να με καταλάβεις? Εσύ δεν ξέρεις τι είναι να αποχωρίζεσαι τα παιδιά σου. Πώς να το ξέρω? 36 χρόνο ρεμάλι είσαι και σε έχω ακόμη μέσα στο σπίτι. Μπράβο ρε μαμά. Έχω που έχω τα χάλια μου. Ρίξε μου και εσύ αλάτι στην πληγή. Μην κάνεις έτσι ρε. Και η μάνα σκοντεύει 100 χρόνο ρεμάλι και ακόμα μέσα στο σπίτι μου την έχω. Μπαμπά, είμαι σε μούτζωσα σήμερα ή δεν στη χρωστάω? Α, με συγχωρείς. Σόπα βρέλα μέσα. Μόλις ξυρίστηκα. Καλά. Τι έγινε, πρωταθλητή μου? Όλα εντάξει? Μια χαρά, σκίζω. Έλα βρε, γεράσιμε τώρα. Μεταξύ μας είμαστε, μπορείς να μου μιλάς ανοιχτά. Δηλαδή τι πρέπει να σου πω? Βρε πουλάκι μου, αφού βλέπεις ότι δεν τραβάς, παράτα το και να τελειώνουμε. Εξάλλου η Χριστίνα είναι καλομαθημένη. Έχει συνηθίσει πλάι σε άντρες. Πρικισμένος. Δεν πιστεύω να σε τρόμαξα. Δεν τρομάζω εύκολα, παλικάρι. Εσύ? Μάλιστα. Μην το πάρετε κυριολεκτικά αυτό που θα πω, αλλά είστε και δύο μεγάλα νούμερα. Και δεν εννοώ αυτό που θέλετε να ακούσετε. Χριστίνα. Χριστίνα μου. Χριστίνα, αυτός εδώ το ξεκίνησε. Συγκλονιστική μονομαχία. Ζω μεγάλες στιγμές. Τουλάχιστον είναι μεγάλες στιγμές η μάπα το καρπούζι. Γιατί γελάτε? Τι εννοείτε? Εσύ, τέτοιες αγλάμαρες. Ούτε στο Λύκειο δεν κάναμε. Κάναμε. Εντάξει, στο Λύκειο. Δεν μου λέτε εσείς ο Δήμος Βύρωνα. Σας πληρώνει για να κάθεστε και να χασκογελάτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Έλα στις δουλειές μας. Έλα τώρα. Τι να κεράσω το μωράκι? Τίποτα. Πάλι τίποτα. Έλεος πια. Τόσο ολιγαρκή, σε κατάντησε η σχέση σου με το Φουγκαρά. Κολάκι, δεν έχω όρεξη, εντάξει? Πάντως, αν σου έρθει η όρεξη, καλύτερα να απευθυνθείς σε μένα, γιατί πολύ στην πείνα σε έχει.
Δεν είχα ξαναφάει αυτό το άραχο, παπά. Είναι πολύ ωραίο τελικά. Γιατί το κρασί, νέκταρ. Το γλυκό, παράδεισος. Από σήμερα, μόνο στο κεφαλάρι θα τρώμε. Μπορώ να μάθω που μου χάνεστε εσείς οι δύο με τις ώρες. Τι εννοείς? Δεν μπορώ να βγω μια βόλτα με τον πατέρα μου, που τον αγαπάω. Κορούλα μου. Σιγά με σαλιώνεις. Παπακούλη μου. Πόσο σ' αγαπώ. Κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή άσε τις αηδίες και κάτι κάνετε εσείς οι δύο. Μεσημεριανό δεν τρώτε. Βραδινό έχετε να φάτε μέρες. Κάτι μου λέει ότι τρώτε έξω. Έξω. Δεν θα σε καλά με τη λεφτά, αφού είμαστε ταπί. Φέρω την τσάντα. Αυτό που κάνεις είναι ελαφρώς αντισυνταγματικό, you know. Αυτός ο Λεκές τι είναι? Ποιος Λεκές? Αυτό εδώ. Σάλτσα μυρίζει. Σάλτσα, α, δεν είσαι καθόλου καλά. Δεν φταίω εγώ που εσύ είσαι βλαχάρα και δεν παρακολουθείς τις νέες τάσεις της μόδας. Αυτό είναι σχέδιο του ρούχου. Μην ακούω τρελά τώρα, στο δωμάτιο σου γρήγορα για ανάκριση. Αν δεν πας καλά, να το ξέρεις. Προτιμάς να σε ανοίξω με το μαχαίρι που κόβω τις σπάλες για να δω τι έφαγες σήμερα? Ορίστε. Λέει, γιατί θες μπας και σου περάσει η κρίση. Μην με κουρδίζεις, πελαγία. Θα γίνω αδερφοκτόνος. Το σπίτι μας έχει ανάγκες. Δώσε τα λεφτά που ξοδεύεις να τελειώνουμε. Ποια λεφτά, λαμπρινή μου? Δεν έχω λεφτά. Ούτε εγώ, ούτε ο μπαμπάς. Κόψε τα κουλά και λέγε πόσα έχετε. 1 ευρώ και 75 λεπτά έχω. Το ορκίσομαι στον τάφο της μητέρας σου. Μπαμπά, άσε τα σάπια. Και όταν ζούσε ακόμα η μαμά, ορκιζόσουν τα ψέματα στη ζωή της για να πεθάνει. Πώς μιλάς έτσι στον πατέρα σου? Πού να πάω να κρυφτώ, ο φουκαράς ο γεράκος? Μπαμπά, κόφτο, ε. Αυτά που έκανες στα musical του Ελιανίδη δεν περνάνε σε μένα. Λοιπόν, λέγε, πού τα έχεις να τελειώνουμε? Δεν σου λέω τίποτα, ρε. Εγώ διλήξα με τη Χούντα. Θα λυγίσω με σένα. Πολύ καλά, θα μείνω κι εγώ εδώ μέχρι να λυγίσεις και να μιλήσεις. Μείνε όσο θες. Εγώ μπορώ να φύγω. Άμα θες να σε αφήσω να συνεχίσεις να ζήσεις μέσα στο σπίτι μου, θα μου πεις τώρα πού είναι τα λεφτά. Το σπίτι είναι δικό μου. Ωραία. Εάν θέλεις να σε αφήσω να συνεχίσεις να ζεις μέσα στο σπίτι σου, θα μου πεις τώρα που είναι τα λεφτά. Παιδί μου, δεν υπάρχουν λεφτά. Αν υπήρχαν λεφτά, θα σου το έλεγα. Εγώ ποτέ δεν σου κρύβω τίποτα. Τότε γιατί τρέμει το χέρι? Γιατί κοντεύω 100 χρονών. Τι θες να κάνω σε αυτή την ηλικία? Μήπως θέλεις να πάω για ελεύθερος σκοπευτής? Γελάσαμε και πάλι. Στο κόψω εγώ το γέλιο. Θα μιλήσεις να τελειώνουμε? Ναι, λοιπόν, θα μιλήσω. Την αλήθεια θέλεις? Ναι. Όσο σκληρή κι αν είναι? Ναι. Εντάξει. Χρειάζεσαι επιγόντως μπότοξ. Μικρός είναι στο σπίτι μου έτοιμος. Πού είναι η Λιλή? Δεν έχω χρόνο. Η μικρή τελειώνει σε λίγο το μάθημα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, τα είπαμε όλα. Μα δεν ξέρεις τι θέλω να σου ζητήσω. Ό,τι και να μου ζητήσεις, η απάντηση είναι όχι. Αμάρεβερα, μέσα στα ράξη τα όχι. Εγώ το καλό μας θέλω. Αν πραγματικά θέλεις το καλό μας, άσε μας την ησυχία μας και φτιάξε επιτέλους τη ζωή σου. Εμένα ξέχναμε. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Δεν πήγες στο Παρίσι. Τώρα θα φύγω. Κρίμα. Δεν θες μαζί μου στο πάρτι του Χρήστου, δηλαδή? Δυστυχώς όχι. Να σου δώσω ένα τελευταίο φυλάκι. Στο Μάβουλο. Ναι. Πρέπει να φύγω. Θα φύγεις. Άλλο ένα φυλάκι. Τελευταίο όμως, ε. Δεν υπάρχει λόγος να μην έρθω κι εγώ μαζί σας στο Παρίσι. Υπάρχει. Και πολύ σοβαρός, μάλιστα. Δεν σ' αγαπάω πια. Δεν μ' αγαπάς? Όχι. Υπάρχει άλλος. Δεν σου λέω γιατί θα συγχυστείς. Άρα δεν υπάρχει άλλος. Μόνο εσύ θα μπορούσες να το συμπεράνεις αυτό. Υπάρχει άλλος. Ξύπνα, Σημάκη. Αγαπάω άλλον. Κατάλαβε το. Οκ. Το κατάλαβα. Αγαπάς άλλον. Θα το αντιμετωπίσω ψύχραμα. Δεν κατάλαβα τι περιμένεις. Θα πέθανα? Όχι, βέβαια. Είμαι μεγάλος και υπεύθυνος άντρας και θα το αντιμετωπίσω με ψυχραιμία. Θα πηδήξω, ρε! Με αλήθεια το λέω! Ή θα γυρίσεις πίσω σε μένα ή θα πηδήξω! Κατέβα κάτω, παιδάκι μου, τρελάθηκες! Με τρελάθηκα! Είμαι τρελός από έρωτα! Σ' αγαπάω, Βέρα! Έλα, βρε, Ζούλα. Καλεφούν τα υπόλοιπα, ο μπαμπάς. Πού τις έχετε τις 20.000?
20.000. 16 μου είχε πει ο κολόγερος. Αχα, έχετε 16.000. Γαμώτο! Ανέκαθεν ήμουν η πιο έξυπνη της οικογένειας. Σιγά μην τα βάζεις εσύ μαζί μου. Δεν πρόκειται να πάρεις δεκάρα. Τα ακούς, δεκάρα! Ποιος? Έλα, Βέρα. Τι έκανε? Πού είστε? Παναγία μου, ερχόμαστε! Ο Ασημάκης. Τι? Έχει ανέβει στην ταράτσα του πολιτιστικού κέντρου και απειλεί να επιδείξει. Παναγία μου, το παιδί μου! Παναγία μου, ο αδελφός μου! Ε, Χριστίνα, κάνε κάτι. Πες του ηλίθιου να κατέβει. Ασημάκη, σε παρακαλώ, κατέβα κάτω! Μην είσαι ηλίθιος! Άντρας είναι. Πώς να μην είναι ηλίθιος? Δεν με νοιάζει πια η ζωή μου! Θα πέσω! Ασημάκη, μην τολμήσεις να πέσει εδώ, ε! Είναι φρεσκοβαμμένο, δεν μπορώ να ζητάω πάλι λεφτά από τον δήμαρχο! Θα πέσω να σκοτωθώ! Ε, πέσε λοιπόν, να τελειώνω! Τι είπες, αγάπη μου? Δεν σ' ακούω καλά εδώ πάνω. Πρέπει να πάρω το Γεράσιμο τηλέφωνο. Γιατί? Να έρθει ο Σούπερμαν να πετάξει να κατεβάσει τον Ασημάκη. Αν μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, θα κάνει και σεξ. Σκάσε. Ηθοποιός σημαίνει φως. Και τι φως? Το φως που κάνει την ανεργία να φαίνεται ακόμα και στο σκοτάδι. Μανώ! Τι έχω πει, ρε Κέτη? Δεν θα διακόψει ποτέ το μάθημα. Ο Ασημάκης ανέβηκε στην ταράτσα και απειλεί να επιδείξει. Σου παραμιλάς? Ναι, σου λέω. Σούπερ. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να μαζέψετε εμπειρίες για να ενσαρκώσετε ρόλους ηλιθίων. Μάκη την κάμερα. Ρεζίλη μας έκανες! Από μικρός μας έκανε ρεζίλη! Θα κατέβω λάδια από τις σκάλες! Θα πηδήξω! Λοιπόν, Μάκη, ξεκινάς από εδώ, κοντινό στον ηλίθιο, και μετά ανοίγεις εδώ, έτσι, γενικό πλάνο του άμυρου συγγενείς. Τι κάνεις, Μάκη? Ρε Πελαγή, ο ανιψιός όχι ανέβει πάνω να αυτοκτονήσει. Ακόμα και τώρα σκέφτεσαι το σεξ! Καλά, ντε. Μισώ να το τακτοποιήσω το θεματάκι και επιστρέφω. Ασημάκη! Ακούω με ένα γόρι μου που είμαι ψυχολόγος. Αυτό που κάνεις είναι μια αντίδραση στον εαυτό σου, όχι στη Βέρα. Ακούς? Όχι πολύ καλά. Και δεν καταλαβαίνω κιόλας. Ε, λογικό είναι. Μωρέ, λες να πέσει, να πάθει καμιά διάσηση, να κουνηθεί λίγο το μυαλό του και να ξυπνήσει λίγο. Τι λες, ρε μαμά, και εσύ τώρα? Άμα πέσει από εκεί πάνω θα γίνει μαρμελάδα. Μαρμελάδα, τι μου τη θύμισες τώρα? Μέρες έχουμε να δούμε στο σπίτι μας μαρμελάδα εξαιτία σου, παλιόγερε! Τόσα κέρδισες και μας άφησες την απ' έξω. Το παιδί σου κινδυνεύει να σκοτωθεί. Και εσύ ασχολείσαι ακόμα με τα λεφτά. Γιατί λεφτά λέτε? Ο παππούς κέρδισε 16.000 στο λαχείο. Και εδώ και μέρες καλοπερνάνε με τη θεία σου. Τρώνε σε ακριβά ρεστοράν και αγοράζουν λάπτοπ. Λάπτοπ, το καταλαβαίνεις? Και σύνδεση στο ίντερνετ. Στο γρήγορο. Φέρε γρήγορα τα λεφτά που έχουν περισσέψει. Α, δεν αντέχεσαι άλλο, πάρτα. Να τελειώνω με σένα, με έπρεξες. Τι είναι αυτά, καλέ? 85 ευρώ έχουν περισσέψει. Εμένα με κοιτάς? Το μερίδιο μου το έχω φάει όλο. Πού σας? Τι γίνεται, ρε μαμά? Θα ασχοληθείτε και λιγάκι μαζί μου? Άσε με, γόρι μου, τώρα έχω θέμα, δεν βλέπεις? Πήδα, παιδί μου, πήδα να δώσεις ένα χερό μάθημα σε όλους μας. Το λες για να γλιτώσεις? Ναι, φάνηκε. Νάτι, λοιπόν, πάρκαρε εδώ μέσα. Μας δύο σημάκεις. Έχω σχέδιο πώς θα τον σώσω. Οχ, κατάλαβα. Α, δεν θέλω αντικές αντιδράσεις. Είχα περάσει με εξετάσεις την πυροσβεστική εδώ. Και γιατί δεν πήγες? Μόνο στα γραπτά. Τη φωτιά τη φοβάμαι πολύ. Βέρα, στο λέω για τελευταία φορά. Αν δεν είμαστε πάλι μαζί, θα πέσω να τσακιστώ. Πλησιάζουμε ήσυχα-ήσυχα και μετά πέφτουμε πάνω του και τον βουτάμε. Πας καλά. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτός θα πέσει και θα μας παρασύρει και εμάς μαζί. Λες, ε? Ας έχω καλύτερη ιδέα. Ασημάκη! Ε, κατέβα γρήγορα από εκεί. Όχι, δεν θέλω. Και μην με πλησιάζετε γιατί θα πηδήξω. Την αγαπώ. Γι' αυτό σου λέω ότι άμα πηδήξεις θα σκοτωθείς και μετά δεν θα έχεις τη Βέρα. Γιατί? Καλά, ας το πέσε. Όχι, όχι. Ασημάκη! Μην πέσεις. Μην πέσεις, γιατί άμα πέσεις θα σε πλακώσω στο ξύλο. Δεν με νοιάζει, παπά, να με δείρεις. Δεν θέλω πια να ζω. Πω, και ζαλίζομαι κιόλας. Μου πέφτει το ζάχαρο. Είσαι με καραμέλα? Όχι. Τι, μια κοφρέτα. Και τι είμαι εγώ, περίπτερο? Κάτσε, περίμενε, κάτσε, κάτσε. Γεια σου, ζαλίζεται. Ένα κομματάκι σοκολάτα. Γρήγορα, γεια σου, γεια σου. Ορίστε, σοκολάτα. Σοκολάτα. Περίμενε. Καλά, πόρος. Τι μου κάνω, ρε. Πώς θες να πεταχτώ να σου φέρω και κανένα σαντουιτσάκι?
Όχι τώρα. Λοιπόν, έχω φοβερή ιδέα πώς θα τον σώσουμε. Καλά, άσε. Πάει ο Ασημάκης. Εδώ τα καλά βρώμικα παρακαλώ. Καλαμάκι, λουκάνικο, βραστό και ψητό. Μαγιονέζα καρέ. Δεν το πιστεύω, μας έρθει και καντίνα. Βρώμικα, σούπερ. Γουστάρω, κερνάω, λοιπόν. Ψητό ή βραστό? Πας καλά ρε πουλάκι μου. Τέτοια ώρα και μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Ψητό. Okay. Πάλι βρώμικα. Ναι. Ένα βραστό. Έγινε πυρίτσα. Εγώ θέλω πυρίτσα και ένα ψητό. Δύο ψητά, ένα βραστό. Τρία ψητά. Πάνω ανέβω τώρα εγώ και πάνω είναι σταθώ δίπλα του. Μήπως να το ξανασκεφτούμε. Μη μασάς ρε. Έχω υπηρετήσει αλήξεις πλωτιστές εγώ. Ασημάκια αγόρι μου, έρχομαι. Μην έρχεσαι μπαμπά, είναι ψηλά θα ζαλιστείς. Άσε ρε με ψηλά. Άμα. Ψηλά είναι ρε, έχεις δίκιο. Ωραία είναι όμως, ε. Βλέπεις πως ο μικρούλα φέντη μαμάς από εδώ πάνω. Ανέβηκε και ο Μένιος, άντε, άντε. Αν ήξερα ότι έχει τόση πέραση τα ράτσα μας, θα κόβα εισιτήριο. Μπαμπά, κατέβα από εκεί, σε παρακαλώ. Βράστος να πέσουνε. Θα σου μείνει το δωμάτιο του Ασημάκη σε συντέρι. Τι λες ρε παππού, και εσύ τώρα, πας καλά. Άκου τι σου λέω, θα πας εκεί με το γεράσιμο στο δωμάτιο του Ασημάκη και θα ανέβω εγώ επάνω στη σοφίτα που πιάνει καλύτερα το ασύρμα του ίντερνετ. Παναγία μου, ο γιος μου και ο άντρας μου γίνανε σουλιώτσες. Μένιο μου, κατέβα κάτω παλικάρι μου, σε παρακαλώ. Μη με κάνεις καρδιακιά, τόσο νέα γυναίκα. Τα βλάκα ρε, τώρα η μαμά σου πιστεύετε ανέβηκα εδώ πάνω και να πηδήξω κι εγώ, θα γελάσουμε. Θα πηδήξω! Όχι! Τι? Μένιο, κατέβα, σ' αγαπάω. Αν δεν με αφήσεις να γυρίσω σπίτι μας, πηδάω τώρα. Τι κάνεις τώρα ρε μπαμπά, εγώ είμαι το θέμα. Μένιο, κατέβα κάτω και γύρνα και στο σπίτι μας. Είδες τι εύκολα πέφτουν οι γυναίκες. Η δικιά μου δεν μου φαίνεται να έχει πέσει και τόσο. Βρώμικο, τρώει από την καντίνα. Ε, όχι τώρα, εντάξει, μην το λες. Όσο να είναι, την έχει συγκινήσει κάπως. Έτσι είναι οι γυναίκες. Όταν συγκινούνται, τρώνε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα από εδώ, γιατί είναι επικίνδυνα εδώ πάνω. Λες, ε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πάμε. Αν ανέβω κι εγώ εκεί πάνω και πρίσω ότι θα σκοτωθώ, θα με θέλεις? Ανέβα πρώτα, πέσε και μετά θα σου πω στο υπόσχομαι. Λίλη μου, αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα είναι να ξεχάσεις πως ο πατερούλης σου είχε ανέβει εκεί πάνω, ε. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ήταν μια καλή ευκαιρία να σκοτωθεί και τη χάσαμε. Ε, είσαι τρελός, με λαχτάρισες. Δεν φταίω εγώ, βρε αγάπη μου. Εσύ με εξοδείς τα άκρα. Εγώ τι κάνω, το κάνω από παθολογική αγάπη για σένα. Μη με ξαναβείς ποτέ, ποτέ. Όχι βέβαια. Τρόμαξες αγάπη μου. Ας το διάλο ρε ψυχάκια. Μην τολμήσεις να με ξαναπλησιάσεις τα 500 μέτρα, θα σου κάνω μήνυση. Πάμε παιδί μου. Μα τι γίνεται εδώ ρε γαμώτο. Κι αυτό από μένα. Μα γιατί. Γιατί με λαχτάρισες. Βλαμμένο. Κανάς άλλος μήπως θέλει να με βαρέσει. Πάντως δεν είσαι σοβαρός αγάπη μου, να το ξέρεις. Γιατί? Όταν απειλείς πως αυτοκτονήσεις, πρέπει να το κάνεις. Μη, αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω χάπια να πεθάνεις και να μην το πούμε σε κανέναν. Σε ευχαριστώ ρε παππού. Κάνεις που κάνεις τη μαλακία, κάτσε τουλάχιστον μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη δουλειά. Μάλιστα. Και περίσεψε και ένα χοντόκ, θέλεις? Δεν είμαι καλά εγώ τώρα. Βραστό είναι ή ψητό? Ψητό. Φέρτε. Μελαγία! Μελαγία! Σ' αγαπώ! Άμα δεν με παντρευτείς, θα πέσω σκοτωθώ! Πότε ήρθε αυτός? Δεν ξέρω, δεν ήταν μαζί μου. Θέλω να τον σώσουμε. Όχι καλέ, χέστε. Γιατί δεν πουλάω καθόλου, γαμώτο! Είναι για το άσθημα. Για το άσθημα, ε. Τι
Τι να κάνω, αγάπη μου, κι εγώ εντάξει, προσπαθώ να δοκιμάσω τα πάντα, μήπως μπορέσουμε και το κάνουμε επιτέλους. Έλα μαζί μου. Το χαπάκι της Τετάρτης ήταν αυτό. Κι ας περάσουν όλα με ομοιοπαθητική. Καλά, όταν γίνεις αυταρχική, μ' ανάβεσαι. Ναι, σκάσε τώρα και κάνε αυτό που σου λέω. Φιλάμε. Ωραίο πράγμα να γυρνάει κανείς σπίτι του. Ναι, μην παίρνεις και πολύ θάρρος. Έχεις πολλά ακόμη να κάνεις για να διορθώσεις τα λάθη σου. Εννοείται, βρε αγάπη μου. Θα δεις ένα καινούριο μένιο. Θα εκπλαγείς. Ναι, ναι. Γκρέ, τι λέει. Χάλια με, μπαμπά. Έχασα τα πάντα. Και εντάξει να μην με θέλει, Βέρα. Αλλά θα φύγουν και τα παιδιά μου. Τι θα κάνω. Εντάξει, αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Προς το παρόν θα ανοίξεις την πόρτα, γιατί ο μπαμπάς είναι πολύ κουρασμένος. Αυτό που συμβαίνει δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά επειδή πρέπει και να φύγω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Τι έγινε? Η μικρή θέλει να μείνει εδώ μαζί σου. Τι πράγμα? Αλήθεια λέει η μαμά σου, Λιλή. Ναι, θέλω να μείνω εδώ. Και με ένα περίεργο μου φαίνεται. Τόσο έξυπνο παιδί και να προτιμάει να μείνει με σένα. Τέλος πάντων. Πρέπει να φύγω. Αντίο, παιδάκι μου. Το ξέρω πως αγαπάς τον μπαμπά σου. Εγκαλίτσα. Όχι. Καλά. Καλά. Πάμε να κάνω ένα ντουζ και έρχομαι για το δεύτερο γύρο. Τον τρίτο γύρο εννοείς. Κοίτα να δεις, έχω χάσει και το λογαριασμό. Τι έγινε, φεύγεις? Ναι, ναι, στενοχωριέσαι? Μπα, ό,τι και να γίνει πια δεν μπορώ να στεναχωρηθώ. Ξέρεις πως είναι ο ανθρώπινος οργανισμός μετά το άγριο σεξ? Έλα, παλικάρι μου, τα κατάφερες, μπράβο. Καλό είναι να κερδίζεις καμιά μάχη πριν χάσεις τον πόλεμο. Ό,τι και να πεις, δεν μπορείς να με επηρεάσεις πια. Δεν θέλω να σε επηρεάσω. Αλλά ξέρω πόσο απαιτητική γυναίκα είναι η Χριστίνα. Και τι θα γίνει και στο τέλος. Καληνύχτα. Πάμε, μισό. Μη φεύγεις έτσι. Περίμενε. Άσε με και εμένα να απολαύσω λίγο την νίκη μου. Και τι θες να κάνω, να σε χειροκροτήσω? Δεν μπορώ, κρατάω βαλίτσα. Όχι. Θέλω να μου πεις. Αν θα σε τρελαίνει κάθε βράδυ που θα σκέφτεσαι ότι θα κοιμάμαι αγκαλιά με τη Χριστίνα. Ναι, θα με τρελαίνει, κέρδισες. Και είναι διπλή η νίκη. Γιατί επιτέλους σηκώνεσαι και φεύγεις και πας σπιτάκι σου. Έτσι ακριβώς είναι, Γεράσιμη, ο μεγάλος κερδισμένος. Ωραία. Να φύγω. Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς, παιδί μου? Απάνω. Πού είναι η καλή σου τρόπη? Χτυπάει το κουδούνι, δεν θα ανοίξει την πόρτα? Μα δεν χτυπάει το κουδούνι. Θα χτυπήσει, παιδί μου. Δεν σας καταλαβαίνω. Ορίστε. Ανοίξε παρακαλώ την πόρτα. Να ανοίξω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Καλησπέρα, κούκλε μου εσύ. Τι γίνεται εδώ πάλι? Τίποτα, καλέ. Λίγη ζάχαρη θέλω για τελείωση. Ορίστε. Τι δεν κατάλαβες? Έτσι δεν κάνουν οι καλοί γείτονες. Όταν τελειώσει η ζάχαρη του διπλανού, του δίνουν λίγη ζάχαρη. Πολύ σωστά. Και από τη στιγμή που ο Νίκος μας μετακόμισε στο διπλανό σπίτι και μάλιστα σε όροφο ακριβώς απέναντι από τη Σοφίτα, πρέπει να του δείξουμε την καλή μας γειτονία. Όλοι μαζί θα ζούμε τώρα πια. Πόρτα με πόρτα. Εντάξει, Γεράσιμε.